Και τι κρατάς τώρα στο χέρι σου? Την πλεύση ελευθερίας. Και βλέπω εδώ ένα καραβάκι με πανιά. Αυτά δεν είναι πανιά ακριβώς. 2, 3, 4, 5, 6 είναι. 6, ναι. Γιατί είναι 6? Θα μας το εξηγήσει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μας κάνει τιμή και χαρά και την έχουμε μαζί μας. Γεια σας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είσαστε έτοιμοι για την 21η Μαΐου? Καταρχάς περιμένουμε την ανακήρυξη του συνδυασμού μας, της πλεύσης ελευθερίας. Σε προβληματισμό. Καταρχάς να πούμε, κύριε Παπαδάκη, ότι κατεβαίνουμε στις εκλογές. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γιατί δεν είχαμε και την ανάλογη, ας το πούμε έτσι, προβολή και δημοσιότητα. Τώρα όμως από το Σάββατο το βράδυ μας βάλανε σε μια περιπέτεια εντελώς παράνομη και αχρίαστη, γιατί το λογισμικό της Singular Logic έκοψε την συμμετοχή μας. Δεν διάβαζε το όνομα του κόμματός σας. Υποτίθεται ότι έβγαζε σφάλματα. Κίνησα γη και ουρανό, γι' αυτό ακούτε και τη φωνή μου έτσι. Μπλέξανε! Γι' αυτό ακούτε και τη φωνή μου έτσι. Κίνησα γη και ουρανό το Σάββατο. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα σήμερα το βράδυ που ο Άριος Πάγος, όχι μόνο για το κόμμα Κασιδιάρη, για τα 48 κόμματα, να έχει αποκλείσει την πλεύση ελευθερίας? Θέλω να πιστεύω ότι έχει ξεπεραστεί το ζήτημα και ότι ο Άριος Πάγος, ενώπιον του οποίου έκανα δύο προφορικά διαβήματα και το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής, θέλω να πιστεύω ότι είναι πια απολύτως... Σκόπιμα πήγε να γίνει αυτό, εννοείται. Εκτίμηση, και από ποιον, κύριε? Η εκτίμησή μου είναι ότι ήταν σκόπιμο. Είναι γνωστό ότι δεν είμαστε και οι αγαπημένοι της Singular Logic. Η πλεύση ελευθερίας είναι εκείνο το κόμμα το οποίο αμφισβήτησε την ανακοίνωση αποτελέσματος το 19. Είμαστε εκείνοι που κάναμε επανακαταμέτρηση μέχρι που μας σταμάτησαν την επανακαταμέτρηση. Διαπιστώσαμε ότι η Singular Logic ανακοίνωνε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά τα οποία εμείς βρίσκαμε στην επανακαταμέτρηση. Και προσφύγαμε και στη δικαιοσύνη, εκκρεμεί μάλιστα η έκδοση αποφάσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί μας σταμάτησαν την επανακαταμέτρηση μετά από ένα σημείο. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι σοβαρότατο ζήτημα. Γενικά η ακρίβεια είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έχετε δίκιο και αυτό είναι άλλιστα άξιος θέμα και πιστεύω να το συζητήσουμε. Εμείς καλούμε τον κόσμο να είναι σε εγρήγορση. Θα τον προσκαλέσουμε και όλες τους πολίτες να μας βοηθήσουν την ημέρα των εκλογών να τους έχουμε εκλογικούς μας αντιπροσώπους σε όλα τα τμήματα για να μπορέσουμε... Ανησυχείτε για νοθεία σε αυτό. Εκ των προτέρων, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βεβαίως ανησυχούμε. Γιατί ένα κόμμα, εάν τελικά το ευχόμαστε, πάνε όλα καλά, ένα κόμμα από αυτά που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ήδη προειδεάζει για νοθεία. Βεβαίως ανησυχούμε. Δεν είναι κάτι τωρινό, ούτε είναι κάτι που το λέω τώρα. Το 2015 ήδη είχα καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα πλημελιωδικών, τότε για λογαριασμό του Τσίπρα, που να φανταστώ ότι ο Τσίπρας μετά θα έκανε τα εκλογομαγειρέματα το 19. Είχα καταθέσει λοιπόν μήνυση γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχει λογισμικό το Μάλιστα. οποίο μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Να δώσουμε όμως την ευκαιρία να μας πείτε τι είναι η πλεύση αριστερίας. Είναι η πλεύση ελευθερίας. Είναι το, θα καταλάβετε γιατί έκανα το Σαρδάμ. Είναι ένα αριστερό κόμμα. Είναι μια κίνηση αντιμνημονιακή. Είναι μια κίνηση η οποία σκοπεύει στο να μπει σπίνα στα προοδευτικά κόμματα, τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα. Τι είναι η πλεύση ελευθερίας? Τι πρεσβεύεται? Θα σας απαντήσω σε όλα, κύριε Παπαδάκη. Η πλεύση ελευθερίας είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησα εγώ το 2016, στις 19 Απριλίου, την Παγκόσμια Μέρα του Φιλελληνισμού. Έχουμε στη διακήρυξή μας 1821 λέξεις. Υπερασπιζόμαστε αυτές τις 6 αρχές, τα 6 δέλτα που αναφέρατε, δηλαδή... Δημοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια, δικαιώματα, διαγραφή χρέους και διεκδίκηση γερμανικών οφειλών. Είστε έτοιμος για να έρθετε μαζί μας? Του κάνετε πρόταση τώρα στον αέρα? Βεβαίως, γιατί να μην του κάνω. Να το πούμε. Θα τη σκεφτεί, του δίνω τη δυνατότητα να τη σκεφτεί και όλες, δεν χρειάζεται να μου απαντήσει αμέσως. Σε κόψει ο Άριος Πάγος, το... Θα κόψει μόνο τον Παπαδάκη ο Άριος Πάγος. Είναι πιθανό. Η διακήρυξή μας κατατέθηκε στις 5 Ιουλίου, δηλαδή την πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Δεν είμαστε στα αλήθεια κλασικό κόμμα, είμαστε κόμμα μόνο χάρη της συμμετοχής στις εκλογές. Κατά τα άλλα είμαστε ένα κίνημα αμεσοδημοκρατικό
με οριζόντια συγκρότηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε γραφειοκρατίες. Δεν έχουμε στελέχη με την κλασική έννοια των αμοιβόμενων κομματικών στελεχών. Έχει ένα όνομα όμως το οποίο παίρνει και τις αποφάσεις. Δηλαδή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούσα να φανταστώ την Πλεύση Ελευθερίας χωρίς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, είμαι εκείνη η οποία έχει ιδρύσει την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί πήρα αυτή την πρωτοβουλία, πιστεύοντας ότι πρέπει να συμπράξουμε και οι πολίτες κυρίως της χώρας και πολύ περισσότερο, κύριε Παπαδάκη και κυρία Αναστασοπούλου, πρέπει να συμπράξουν και να ενεργοποιηθούν οι απογοητευμένοι πολίτες, αυτοί που δεν ψηφίζουν. Ισχύει ότι έχετε υποψηφίους που μέχρι τώρα δεν πήγαιναν να ψηφίσουν? Αμέ, έχουμε και υποψηφίους που δεν πήγαιναν στην κάλπη. Εσείς πού θα είστε υποψήφια? Εγώ θα είμαι σε τρεις περιφέρειες. Στην Εύβοια, που είμαι για πρώτη φορά υποψήφια, είναι η πατρίδα μου και είναι και το νησί που επλήγει βαρύτατα από το έγκλημα που έγινε το 2021. Όταν εγκαταλείφθηκε εντελώς η Βόρεια Εύβοια να καεί. Θα είμαι υποψήφια στην πρώτη της Αθήνας, που είναι η έδρα μου. Αυτή την έδρα κατήχα στη Βουλή και ως πρόεδρος και ως βουλευτής νωρίτερα. Και στην Α' Θεσσαλονίκης, που ήμουν υποψήφια και την προηγούμενη φορά. Σε όλη την Ελλάδα συνδυασμούς. Σε όλη την Ελλάδα συνδυασμούς. Για τη Θεσσαλονίκη πρέπει να πω ότι εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της Μακεδονίας και είμαστε το μόνο κόμμα που αντιτίθεται πραγματικά στη Συμφωνία των Πρεσπών, προτείνουμε την ακύρωσή της με δημοψήφισμα και εμείς δεν τα γυρνάμε όπως άλλοι που προεκλογικά λένε εναντίον και μετά πάνε και τα εφαρμόζουν. Τον κύριο Τσίπρα, με χέρι. Αυτό το λέω για τον κύριο Μητσοτάκη που προεκλογικά ήταν κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Κολοτούμπα είναι, φαίνεται μεταδοτική, κυρία Αναστασοπούλου. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε και κάτι ακόμη και σας πάω σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Σήμερα απόψε αποφασίζει ο Άριος Πάγος, όπως είπαμε, για όλους τους συνδυασμούς, μεταξύ αυτών και του κόμματος Κασιδιάρη. Ναι. Χθες βγήκε ο κύριος Βαρουφάκης το βράδυ και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μπλοκαριστεί, πρέπει να κατέβει κανονικά στις εκλογές αυτό το κόμμα Κασιδιάρη. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι η διαφήμιση που κάνουν όλοι τους τον Κασιδιάρη είναι απίθανοι. Λέω ότι όλοι τους συντονισμένα παρασιωπούν ότι υπάρχει το πρώτο σε δύναμη εξοκοινοβουλευτικό δημοκρατικό κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας. Είμαστε οι αμέσως επόμενοι και εκλογικά καταγεγραμμένο αυτό από αυτούς που είναι στη Βουλή. Όλοι τους συντονισμένα παρασιωπούν ότι υπάρχει Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μαθαίνω ότι οργανώνουν να κάνουν debate μεταξύ τους. Εγώ πριν λίγες μέρες από την εκπομπή του κυρίου Κουβαρά στην ΕΡΤ τους προσκάλεσα, επειδή ξέρετε το 2023 είμαι η μοναδική γυναίκα επικεφαλής κόμματος που συμμετέχει στις εκλογές. Μεθαύριο ετοιμάζονται να κάνουν debate που θα έχει μόνο άντρες. Είπανε μεταξύ τους ότι θα κάνουμε... Ίσως έχει και μερικές γυναίκες δημοσιογράφους. Αυτό έχει να κάνει με τους ερωτώντες και μακάρι να έχει. Αλλά οι πολιτικοί αρχηγοί που θα βρεθούν γύρω από το τραπέζι θα είναι όλοι άντρες. Εγώ τους είπα, μισό λεπτό από τον κύριο Αναστασοπούλου, για να γιατί και εσάς ως γυναίκα νομίζω ότι σας ενδιαφέρει αυτό. Τα θέματα των γυναικών, της κακοποίησης, της έμφυλης βίας είναι στην πρώτη γραμμή. Θα τα συζητήσουν μεταξύ τους. Τα θέματα της ανισότητας, τα θέματα των δικαιωμάτων θα τα συζητήσουν μεταξύ τους. Εγώ το λέω επίσημα και το επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε στη Διακομματική Επιτροπή, διότι την κάνουν μεταξύ τους. Τους καλώ να κάνουμε το debate μαζί. Να είμαι και να είναι η Πλεύση Ελευθερίας ως το μόνο κόμμα με γυναίκα επικεφαλής στο debate. Μάλιστα. Άρα να είστε η 7η επικεφαλής στην ουσία κόμματος. Τι φοβούνται. Δώστε μας την απάντηση σε αυτό που ρώτησα. Σε τι? Την δεν σας άφησα να το ρωτήσετε, παρακαλώ. Σε σχέση με το κόμμα Κασιδιάρη. Σας απάντησα. Θεωρώ ότι τον διαφημίζουν. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά και λόγω της ιδιότητάς σας, εσείς πιστεύετε ότι το κόμμα Κασιδιάρη δικαιούται να κατέβει σε αυτές τις εκλογές, για να το πούμε απλά? Μιλάμε για έναν καταδικασμένο πρωτοδίκος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί θα απαντήσω. Είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Θα σας απαντήσω. Εγώ δεν πιστεύω. Δεν θα ήθελα να υπάρχει, λέει, αλλά θέλω να κατέβει. Θα σας απαντήσω. Αν και πραγματικά θεωρώ ότι δεν αξίζει να λόγω αφιερώ... της μέρας. Σας το ρωτώ λόγω της μέρας, γιατί σήμερα θα ληφθεί η απόφαση. Το αντελήφθην, κύριε Αναστασοπούλου. Η δική μου άποψη είναι ότι εάν η δικαιοσύνη λειτουργούσε και εάν τα κόμματα δεν είχαν κάνει όλη αυτή, και κυρίως οι κυβερνήσεις, δεν είχαν κάνει όλη αυτή τη διαδικασία της φοβερής παρέμβασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εάν είχε ολοκληρωθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό, δεν θα συζητούσαμε.
συζητάμε, γιατί μέχρι σήμερα, 10 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που έγινε το Σεπτέμβριο του 2013, πριν από 10 χρόνια, δεν έχει ολοκληρωθεί σε δεύτερο βαθμό. Βλέπετε σκοπιμότητα σε αυτό. Βεβαίως, η δίκη αυτή, εγώ το είπα, κύριε Παπαδάκη, από την πρώτη στιγμή το 2013, όταν όλοι παριστάνανε τους αντιφασίστες. Η δίκη αυτή στήθηκε με τέτοιο τρόπο που ήταν αδύνατον να τελειώσει η ανάκριση πριν τελειώσει το 18μηνο, άρα ήταν νομοτέλεια ότι θα αποφυλακίζονταν οι προφυλακισμένοι, και ήταν επίσης δεδομένο με αυτόν τον τρόπο που μπήκανε πολιτικά πρόσωπα ως μάρτυρες, που φορτώθηκε η δίκη με όλες τις δικογραφίες, ήταν δεδομένο ότι αυτή η δίκη θα έκανε πάρα πολλά χρόνια να τελειώσει. Αυτό εγώ το ήξερα το 2013 και το είπα. Εάν είχε τελειώσει, δεν θα συζητάγαμε. Να γυρίσουμε σε εσάς όμως, ναι, τώρα. Είσαστε μία κίνηση που γίνεται κόμμα για τις εκλογές και μετά θα παραμείνει κίνηση. Εγώ σας εύχομαι να μπείτε και στη Βουλή. Αλλά έχετε ένα χαρακτηριστικό που είναι έντονο σε σχέση με άλλα κόμματα. Δηλαδή τι, είσαστε εναντίον όλων των υπολείπων. Και είναι όλοι οι υπόλοιποι εναντίον σας. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι... Προσπαθούν να βρουν σημεία σύγκλησης στα κόμματα. Είδατε τι γίνεται για το θέμα συνεργασιών. Αφού η καρέκλα, κύριε Παπαδάκη, έχει μέλη. Όλοι τους κοιτάνε πώς θα κάτσουν στην καρέκλα και πώς θα πάρουν τα μισθά. Εγώ δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ γι' αυτό. Δεν δοκιμαστήκατε όμως και εσείς σε κάποιες από αυτές τις καρέκλες, θα πει ο Έλληνας πολίτης. Και την άφησα την τρίτη πολιτιακή θέση της ιεραρχίας της εξουσίας, εγώ την άφησα όταν ετέθη ζήτημα παραβίασης της δημοκρατίας των αρχών και των αξιών που πρεσβεύω και κυρίως όταν ετέθη ζήτημα παραβίασης της δημοκρατικής εντολής που έδωσε ο λαός. Ο ελληνικός λαός έχει δώσει μια δημοκρατική εντολή με το δημοψήφισμα και αυτή την εντολή την παραβίασαν όλοι μαζί το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα μπορούσατε να σας φανταστείτε να έχετε ένα ρόλο, βάζοντας κι εσείς τους δικούς σας όρους, αν βεβαίως μπείτε μέσα στη Βουλή, προκειμένου να συμπράξετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Όχι. Αν ερχόταν ο κύριος Τσίπρας και έλεγε: Ζωή, έλα εδώ να τα πούμε, πες μου υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να πορευτούμε μαζί, δεν θα το κάνατε. Δεν θα πήγαινε, να σου απαντήσω εγώ, δεν θα πήγαινε η ίδια. Είναι απολύτως δεδομένο, εγώ το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό δεν τολμάει κανένας κύριος Τσίπρας και κανένας κύριος Μητσοτάκης να με πλησιάσουν. Εγώ το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα κάνει αντιπολίτευση σε αυτούς, μακάρι σε μια επόμενη συγκυρία, μακάρι να μας δώσει δύναμη ο κόσμος, πρώτα να μπούμε στη Βουλή, μετά να γίνουμε ενδεχομένως και αξιωματική αντιπολίτευση και μετά να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα, όχι όμως συμβιβάζοντας και ξεπουλώντας αρχές και αξίες. Εμένα η καρέκλα ή οποιαδήποτε δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει να προσφέρω στον τόπο μου. Γι' αυτό μπήκα στον πολιτικό στίβο. Δεν είναι ότι δεν είχα τι να κάνω ή ότι δεν είχα δουλειά. Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμη, γιατί πολλά λέγονται και θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους να θέσουν ερωτήματα. Εσείς με τον κύριο Βαρουφάκη συζητήσατε ποτέ στα αλήθεια για να παντρευτείτε πολιτικά και να γίνετε ένα κόμμα? Κυρία Αναστασοπούλου, όχι. Και δεν αντιλαμβάνομαι κιόλας γιατί υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη επιμονή για τον κύριο Βαρουφάκη. Εγώ προσωπικά έρχομαι στην εκπομπή σας μετά από 4 χρόνια. Έχω να έρθω από το 19 και στα αλήθεια δεν θέλω να πω για τον κύριο Βαρουφάκη. Θέλω να μάθει ο κόσμος που με βλέπει στο δρόμο και μου λέει: Ζωή, πότε θα κάνεις κόμμα. Θέλω να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, γιατί όταν το μαθαίνουν έχουν φοβερές αντιδράσεις. Κλαίνε, γελάνε, μαγκαλιάζουν ξανά. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι έχει αυτή την επιλογή, ότι δεν είναι εγκλωβισμένος στις επιλογές Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη. Έχει μια πραγματική επιλογή. Ξέρετε, μου στείλανε μηνύματα όταν μάθανε ότι κινδυνεύει με αποκλεισμό η Πλεύση Ελευθερίας. Μου στείλανε μηνύματα φοβερά συγκινητικά άνθρωποι. Μου γράφανε: Δεν έχουμε κοιμηθεί. Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ. Να ξέρεις ότι θα κάνουμε τα πάντα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να γνωρίζει ότι έχει μια επιλογή και ότι μπορεί να έχει πραγματική φωνή μέσα στη Βουλή. Και επειδή έχω δώσει ένα δείγμα γραφής και ως βουλευτής και ως πρόεδρος της Βουλής, που άνοιξα τη Βουλή στους πολίτες και την κοινωνία και δεν τους πρόδωσα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουν ότι αυτή την επιλογή την έχουν ξανά. Έχετε ένα ποσοστό ευθύνης και εσείς και έχετε κάνει την αυτοκριτική σας, γιατί συμμετείχατε σε ένα κόμμα. Φυσικά, φυσικά, κύριε Παπαδάκη. Με το οποίο διαφωνήσατε, αλλά στο περιθώριο αυτής της διαφωνίας τα πράγματα γίνανε πολύ χειρότερα για την Ελλάδα. Ήρθε ένα τρίτο μνημόνιο.
Όχι, το τρίτο μνημόνιο, κύριε Παπαδάκη, δεν ήρθε στο περιθώριο της διαφωνίας. Το τρίτο μνημόνιο ήρθε γιατί κάποιοι ξεπουλήσανε τη χώρα. Το τρίτο μνημόνιο ήρθε γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε αποφασίσει να το δώσει το παιχνίδι και δεν διεκδίκησε, δεν χρησιμοποίησε τα όπλα που είχε τα διαπραγματευτικά, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Βαρουφάκης. Ήταν σημαδεμένη, λέτε, τράπουλα. Εννοείται, δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρησιμοποιήθηκαν... Από όταν ήσασταν μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο. Δυστυχώς εγώ το διαπίστωσα και το συνειδητοποίησα από την εξέλιξη των πραγμάτων εκ των υστέρων. Αν το γνώριζα από πριν, προφανώς δεν θα ήμουν εκεί. Και φάνηκε αυτό και από τα πράγματα, γιατί βλέπετε ποια είναι η πορεία μου και βλέπετε ότι ποτέ δεν αμφιταλαντεύτηκα. Δημήτρης Τούμπος, έλα Δημήτρη. Εγώ μία ερώτηση περισσότερο την έχω χρόνια, όχι μόνο για σας. Γιατί στον χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς στη χώρα μας όλες οι κεντρικές ηγετικές φυσιογνωμίες ήταν πάντα μαζί συστατευμένες σε εκλογικές αναμετρήσεις και πολιτικές επιδιώξεις, ενώ στον χώρο της αριστεράς ευρύτερα, το λέω, και του προοδευτικού κόσμου, βλέπουμε ένα κατακαιρματισμό. Εσείς πώς το εξηγείτε και πώς απαντάτε στον κόσμο, γιατί έχετε υποστηρίξει και εσείς την απλή αναλογική. Μήπως έτσι βοηθάτε το να παραμένει η συντηρητική παράταξη πάντα επικεφαλής στη διακυβέρνηση του τόπου? Κύριε Στούμπο, καταρχάς μου κάνει εντύπωση αυτή η υιοθέτηση των όρων η παράταξη και η μη παράταξη που βλέπω από τον κύριο Τσίπρα, που μιλάει πια κανονικότατα με όρους παλαιοκομματικούς. Μου δίνετε το έναυσμα και την ευκαιρία να σας απαντήσω και, να απαντήσω και στον κύριο Παπαδάκη, που με ρώτησε αν η Πλεύση Ελευθερίας είναι αριστερό κόμμα ή δεξιό κόμμα ή κεντρό κόμμα. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Και γι' αυτό λέμε δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Δεν περιοριζόμαστε λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν αριστεροί. Ξέρουμε εξάλλου ότι και οι αριστεροί άνθρωποι ή πρωτίστως οι αριστεροί άνθρωποι όπως εγώ έχουν τραυματιστεί τρομακτικά από την σύλληση της αριστεράς που πραγματοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Προσδιορίζεστε στο κέντρο λοιπόν για να το πω? Όχι, προσδιοριζόμαστε στην κοινωνία πλατιά σε όλο το φάσμα και προσκαλούμε τους πολίτες με κινηματικό και οριζόντιο τρόπο να ενεργοποιηθούν. Για το ζήτημα της απλής αναλογικής. Να σταματήσουμε την κοροϊδία, διότι αυτό το σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι εκλογές στις 21 Μαΐου, δηλαδή ο νόμος Τσίπρα, δεν είναι απλή αναλογική. Είναι απλώς αναλογικότερο εκλογικό σύστημα. Απλή αναλογική σημαίνει, εάν υπάρχουν οι ψήφοι για να εκλεγεί και ένας βουλευτής, να εκλέγεται. Αυτή είναι η απλή αναλογική. Το όριο του 3%. Το 3% δεν είναι απλή αναλογική, γιατί όλα τα κάτω από το 3% που δεν θα μπουν στη Βουλή, τα καρπώνεται ως μπόνους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Άρα δεν είναι απλή αναλογική, είναι απλώς αναλογικότερο σύστημα. Με το 1,5 παίρνουν επιχορήγηση, αλλά με το 1,5 δεν παίρνουν στη Βουλή. Πάντα ήταν αυτό. Πάντα, ναι. Αλλά υποτίθεται ότι σε καμία χώρα που έχει αναλογικό σύστημα δεν υπάρχει πρόβλημα με το κατόφλι. Υπάρχει πάντα ένα κατόφλι, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε σε έναν κατακαιρματισμό SAE. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, θέλω να απαντήσω όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, κύριε Στούμπο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί εργάζεστε και σε αυτά τα μέσα και έχετε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια, είστε μέλος του δηλαδή, εγώ όλα αυτά τα χρόνια είμαι αποκλεισμένη από την Αυγή, από το κόκκινο, από την εποχή. Επειδή δεν γνωρίζετε, εγώ έχω κλείσει τον κύκλο μου στην Αυγή, για να μην μπερδεύεστε. Από όποιο μέσο, πώς, δεν ξέρω αν έχετε κλείσει τον κύκλο. Τον έχω κλείσει εγώ προσωπικά, λέω. Στο ΣΥΡΙΖΑ τον έχετε κλείσει? Και από το ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα ότι δεν με βλέπετε. Μπορεί να τον κλείσετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογράφος είμαι και συνεχίζω. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν μπορώ να ακούω τώρα διακηρύξεις περί κατακαιρματισμού όταν εφαρμόζονται πρακτικές από τον κύριο Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είναι όχι παλαιοκομματικές και εντελώς αντιδημοκρατικές, αλλά στοχεύουν και στο να μην ακούει ένας κόσμος της αριστεράς μια άλλη φωνή. Πάντως περισσότερο, θα λέγαμε, απέναντι έχετε το ΣΥΡΙΖΑ ή τον κύριο Τσίπρα, και λιγότερο από ότι το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδάκη. Το ρωτάω. Δεν είναι έτσι. Α, με ρωτάτε. Α, το άκουσα λίγο σαν. Όχι. Κοιτάξτε, έτσι όπως το διατύπωσα, ναι, μπορεί να φαίνονταν θέση. Είμαι εκείνη που κάνει τη σκληρότερη αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη για όλες τις απελπιρίες. Ναι, με ρωτάτε τώρα όμως για τον κύριο Μητσοτάκη. Και επειδή από κάποιους μπορεί να λέγεται κάτι τέτοιο, εγώ θέλω να το απαντήσω. Για την καταστροφή στην Εύβοια και για το έγκλημα σε βάρος της χώρας μας που έγινε το 21, η μόνη που έκανε αντιπολίτευση πραγματική ήμουν εγώ.
για αυτό που έχει συμβεί στα Τέμπη, το έγκλημα που διαπράχθηκε, για το οποίο είναι υπεύθυνος και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αλλά και ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του και οι προηγούμενοι. Η μόνη που κάνει αντιπολίτευση είμαι εγώ. Δηλαδή, εσείς τους βλέπετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, και να συνεργάζονται αν χρειαστεί. Τσίπρα, Μητσοτάκη. Τους έχω δει να συνεργάζονται, κυρία Αναστασόπουλου. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει ο μεγάλος συνασπισμός πάλι? Το 2015, όταν κινδύνευε να μην ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, και εγώ είχα μπει μπροστά για να τον μπλοκάρω, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος. Λέω ως κυβερνητικό σχήμα τώρα. Τότε ως ιονή κυβερνητικό σχήμα το κάνανε. Μάλιστα. Ανατρέψανε την κοινοβουλευτική. Να κάνω ερώτηση δευτερολέπτου. Δευτερολέπτο όμως, γιατί έχουμε εξαντλήσει το μοβ χρώμα, ναι. στο φυλάδι με τα 6 δέλτα τη πλεύση ελευθερία. Γιατί έχει σχολείο με το χρώμα, ρε παιδί. Το βλέπω. Του αρέσει το χρώμα, του αρέσει το ανθρώπου. Λοιπόν, η πλεύση ελευθερία έχει δύο χρώματα. Το φούξια, αυτό το μοβ που λέτε, ναι. Το οποίο παραπέμπει και στους φεμινιστικούς αγώνες, αλλά και στους αγώνες για την ισότητα. Και το γαλάζιο, το οποίο επίσης παραπέμπει στην ελευθερία, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, είμαστε ένα κόμμα το οποίο μιλάει πάρα πολύ έντονα για τα δικαιώματα και πάρα πολύ έντονα και για τα δίκαια της πατρίδας και του λαού μας, για την εθνική μας κυριαρχία, για την εθνική μας ανεξαρτησία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Νόμιζα ότι θα μου βάζατε και ένα τραγούδι. Τι έτσι τραγούδι? Μου είπανε. Το έχετε παραγγείλει? Βέβαια. Το έχουμε, κυρία Ζιώγα. Ποιο? Άμα το έχουμε. Για ρίξτε το. Είναι δυνατόν. Μπλε. Είναι τη Ζόρδια Κεφαλάτων. Ετοιμοπόλεμη ομάδα πάντως. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Είναι διαφορετικό. Η Τζόρτζια θα είναι υποψήφια με το κόμμα. Εγώ θέλω να δώσετε χαιρετίσματα σε ένα φίλο μου, στον πατέρα σας, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο. Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, θα του δώσω. Είναι φίλος. Από όλους, να είναι γερός, γιατί πέρασε και την περιπέτεια με τον κορονοϊό. Ναι, πέρασε και την περιπέτεια. Πολλά. Okay. Θα του δώσω. Στηρίζει. Στηρίζει, έχει γράψει και μια πολύ συγκινητική δήλωση στήριξης. Θα σας τη στείλουμε με δελτίο τύπου και μπορείτε να τον προσκαλέσετε αφού σας έλειψε, για να τα πείτε και από την εκπομπή. Δεσμεύεται δημόσια. Να ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε αν είναι καλά, τις προάλλες, και έχει σημασία γιατί αφήσαμε το θέμα της ακρίβειας και καλό είναι να κλείσουμε με αυτό και τις κατάστασεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Πριν από 1,5 μήνα μαζί με τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, υπερασπιστήκαμε τους ανθρώπους που βάλλονται από πληστηριασμούς, υποστηρίξαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση ακύρωσης που έχουμε κάνει από το 18 κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Άρα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι ενεργός με όλους τους τρόπους αυτά τα θέματα. Να δώσετε τα χαιρετισμά. Θα δώσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.